Όπως πολλοί Βερολινέζοι, ο Τζιμ Μπεργχάουζερ ψάχνει εδώ και καιρό για ένα νέο διαμέρισμα. Ζώντας στα περίχωρα της πόλης σημαίνει ότι ταξιδεύει μια μισή ώρα για να φτάσει στο πανεπιστήμιό του. Για μένα το πρόβλημα είναι ότι αυτή η διευθέτηση διαβίωσης που έχω τώρα είναι πολύ μακριά από τα πάντα. Και αυτό εκτός των άλλων προκαλεί μοναξιά, γιατί αν χρειάζεσαι πάντα πολύ χρόνο για να φτάσεις κάπου, δεν θα πηγαίνεις και τόσο συχνά. Αλλά και στο πανεπιστήμιο. Χάνω πάρα πολύ χρόνο κάθε μέρα. Η Ένωση Ενοικιαστών του Βερολίνου λέει ότι ένας από τους παράγοντες που καθιστούν πιο δύσκολη την έβρεση μακροχρόνιας κατοικίας είναι ο μεγάλος αριθμός επιπλωμένων διαμερισμάτων που προσφέρονται για προσωρινή ενοικίαση και δεν εμπίπτουν στο ελεγχόμενο ενοίκιο. Οι τιμές των ενοικίων στη Γερμανία δεν επιτρέπεται να είναι πάνω από 10% υψηλότερες σε σχέση με το μέσο ενοίκιο ανά τετραγωνικό μέτρο σε μια περιοχή. Υπάρχουν όμως και εξαιρέσεις. Μία από αυτές είναι αν το διαμέρισμα είναι για προσωρινή χρήση, ενώ οι ιδιοκτήτες επιτρέπεται να χρεώνουν επιπλέον αν είναι επιπλωμένο. Η Ένωση Ενοικιαστών λέει ότι αυτά τα διαμερίσματα μπορεί να είναι 5 φορές ακριβότερα από τις συνήθεις τιμές ενοικίασης και άρα απρόσιτα σε άτομα που θέλουν μακροχρόνια διαμονή με ελεγχόμενο ενοίκιο. Οι ενοικιαστές καλούν τον Υπουργό Δικαιοσύνης, που προέρχεται από το φιλελεύθερο κόμμα FDP, να αλλάξει τους νόμους για τις μισθώσεις. Ζητούν να θεσπιστεί πως οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να αποδεικνύουν πόσο αξίζουν τα έπιπλα και το ίδιο το διαμέρισμα, υποστηρίζοντας ότι αυτό θα μειώσει τελικά τις υπέρογγες τιμές. Αλλά το Υπουργείο Δικαιοσύνης δεν θέλει να αλλάξει τον νόμο. Φαίνεται ότι το FDP, το Ελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα, είναι μόνο υπέρ των ιδιοκτητών και δεν κάνει τίποτα όσον αφορά τους ενοικιαστές. Δεν κάνουν αλλαγές που θα ρυθμίσουν την αγορά. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης λέει ότι δεν βλέπει την ανάγκη αλλαγής του νόμου όσον αφορά τα επιπλωμένα καταλήμματα. Λέει ότι μακροπρόθεσμα η κατασκευή νέων διαμερισμάτων θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση των όλο και πιο υψηλών ενοικίων. Η κοινοβουλευτική ομάδα του FDP λέει ότι αντί για ρυθμίσεις θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην ταχύτερη και φτηνότερη οικοδόμηση. Αλλά το αυξανόμενο κόστος και ο υψηλός πληθωρισμός οδήγησαν σε κρίση στην κατασκευή κατοικιών. Η Γερμανία έχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά ενοικιαστών έναντι ιδιοκτητών στην Ευρώπη. Αλλά δεν είναι η μόνη χώρα που αντιμετωπίζει ζητήματα με τις βραχυπρόθεσμες ενοικιάσεις. Η Ισπανία ανακοίνωσε ότι θα διερευνήσει ιστότοπους όπως η Airbnb για να ελέγξει ότι τα καταλήμματα διαθέτουν άδειες για τουριστική χρήση. Όσο για τον Τζιμ, λέει ότι έχει γίνει κυνικός με την αναζήτηση διαμερίσματος, αφού ψάχνει ήδη εδώ και 1,5 χρόνο. Έχεις πάντα αυτή την έκρηξη ενέργειας. Αν δεις ένα διαμέρισμα που θέλεις, έρχεσαι σε επαφή. Και τότε στο 99% των περιπτώσεων, την επόμενη μέρα ή ακόμα και λίγα λεπτά αργότερα, ή μερικές φορές εβδομάδες αργότερα, εισπράττεις το όχι. Ο Γερμανός Υπουργός Κατασκευών λέει ότι η κυβέρνηση θα παρουσιάσει στρατηγική με κίνητρα αποκέντρωσης και μετακόμισης στην Ήπεθρο για να αντιμετωπιστεί η έλλειψη στέγης.